συνεδριάσεις. Σχετικά με τους διορισμούς προσωπικού που εγίνονται, όπως είπατε, ερήμην σας, υπάρχουν άλλωστε και επιστολές προς τον κύριο Αβραμόπουλο. Μία φορά έγινε αυτό. Μία. Όχι, εγώ έχω σημειώσει 3 Τετάρτου του 8 και 25 Ιουνίου του 8. Ποιοι ήταν αυτοί οι πολιτικοί που παίρνανε τις πρωτοβουλίες, που σχεδιάζανε, που μεθόδευαν και ολοκλήρωναν αυτούς τους άδειλους διορισμούς και εξονομικούς, εξορθεσμικούς. Εποφελία ποιου ή ποιο να γίνονται. Και εν τέλει, μπορείτε να μας πείτε πόσοι ήταν αυτοί οι διορισμοί. Δεκάδες, αλλά δεν το θυμάμαι. Όταν λέτε δεκάδες, μόνο νούμερο ή εκατοντάδες. Είναι γραμμένες στα φύλλα εφημερίδων της κυβερνήσεως που γινόταν οι μετατάξεις. Αλλά ίσως δεν με τιμήσατε με την προσοχή σας όταν είπα. Αυτό γινόταν από το νοσοκομείο, το έμαθα τυχαία, διαμαρτυρήθηκα πρώτα στον αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο επί των οικονομικών επαναλαμβάνων και πολύ καλό φίλο μου, τον κύριο Λαμπρόπουλο, που είχε διορίσει ο κύριος Αβραμόπουλος και μου είπε, συνδικούμε, τι σε νοιάζει σένα, εγώ έχω τα οικονομικά και περνάνε. Λοιπόν, αυτό συνέβη. Και η επιστολή που αναφέρεστε είναι ότι διαμαρτυρήθηκα στον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν μπορεί να καταργούμε. Κατανοητό. Εσείς δεν παίρνατε δηλαδή απόφαση στα ΔΣ ή μήπως επικυρώνατε κάποιες άνωθεν κατευθύνσεις? Ως απόφαση ΔΣ ποτέ, νομίζω ποτέ, γιατί από το προσωπικό του Ντινάν 2-3 επωφελήθηκαν για να πάνε. Αλλά κατά διαταγή, κατά επιβολή, κατά πέτηση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, έπρεπε να συνενέσει και ο εργοδότης. Αλλά στα δεκάδες περιστατικά εργοδότης δεν ήμουν εγώ. Δηλαδή... Όχι άνωθεν. Δεν με καταλάβατε. Δεν τους είδαμε στον Τινάν. Δεν σας ενδιαφέρει ποιους είδατε ή δεν είδατε. Ποιοι τους διόρισαν τελικά, τους εργαζόμενους αυτούς. Ποιους τους διόρισαν για μετάταξη. Ο κ. Σαρόμπουλος. Ήρθαν ποτέ. Δεν ήρθαν ποτέ στον Τινάν. Όχι. Περάσανε αέρας. Είπατε στην πρώτη κατάθεσή σας ότι στον Υπουργό κύριο Ανδρέα Λοβέρδο προσβλέπατε ως σωτήρα. Επιλέξει. Την προσδοκία αυτή που είχατε, τη διατηρήσατε μέχρι τέλους ή από κάποια στιγμή αρχίσατε να μεταβάλλετε την αρχική σας άποψη? Είπα ένα σλόγγαν. Έπεσε ανεμοστρόβιλος. Πότε καταλάβατε ότι κάτι άλλαζε? Η απόφαση αρχική ήταν να εκποιηθεί ή όχι? Πότε ανακαλέσατε τα ένδικα μέσα και αποσύρατε τις μηνύσεις? Απέσυρα τις μηνύσεις, όπως ξέρετε, μετά από τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων τότε, με, εγώ το λέω πραξικόπημα, γιατί ήμασταν με πάρα πολύ καλή σχέση, το να συγκαλέσουν οι τρεις του Υπουργείου Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει την απόσυρση από τα ένδικα μέσα. Για να μπορέσει να σωθεί το ΚΙΕΝ. Τώρα για το άλλο που με ρωτούσατε. Εάν ο κύριος Ροβέρδος, γενικά οι εμπλεκόμενοι υπουργοί, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μπορεί να ήταν με τον Αποστολόπουλο. Θυμάμαι την αποστολή σας. Με τον Βγενόπουλο. Μάλιστα. Και την Κυριακή μου δίνανε ξύλο εμένα. Κατανοητό. Καταθέσατε επίσης ότι μετά τις ανακλήσεις των ενδίκων αστικών και ποινικών μέσων, για τις οποίες, όπως είπατε, συχαίνεστε τον εαυτό σας και σας εμέφθησαν και οι νομικοί σας σύμβουλοι, ο κύριος Κωνσταντόπουλος και ο κύριος Πέπας. Είπατε λοιπόν ότι κάποιος έπαιζε με τους επιχειρηματίες, τους μέλλοντες. Και είστε σε θέση να κατονομάσετε ποιον ή ποιους επιχειρηματίες παίζανε, συνδιαλέγονταν
είχαν σχέσεις, σκοπούς, άδειλους. Όλοι στο χώρο της υγείας, με εξαίρεση θα έλεγα, όχι πως αγιοποιώ κανέναν, τον κύριο Αποστολόπουλο, διότι η συνεργασία υπήρξε και το σπηλίστηκε μετά, ναι, από τον κύριο Αβραμόπουλο, που πότε του άρεσε το νομικό συμβούλιο, πότε δεν του άρεσε. Άλλοι είπατε, άλλοι επιχειρηματίες, αυτούς εννοήσατε, αυτούς εννοούσατε. Κάποιος έπαιζε με τους επιχειρηματίες, είπατε, κύριε Μαρτίνη. Ναι, επιχειρηματίες. Ωραία, ο κάποιος προφανώς ήταν από το περιβάλλον που θέλανε να αλλάξει η κατάσταση στον Τινάν. Ποιοι ήταν, λοιπόν. Είναι της πάση γνωστόν ότι όλοι οι όμιλοι υγείας, και όχι μόνο, ωραίγονται, θέλανε να αποκτήσουν το ερήκος Τινάν. Επίσης είπατε σε κάποια αποστροφή του λόγου σας ότι ο κύριος Δοβέρδος έπαιζε διπλό ρόλο και οργίαζαν τα φύλλα, εννοείται προφανώς εφημερίδες, ίσως και με αρνητικά σχόλια σε βάρος του ερήκος Τινάν. Θυμάστε να μας πείτε τι γράφανε τα φύλλα αυτά ή τα ηλεκτρονικά μέσα και σε ποιες ειδήσεις περνούσαν αυτά και τι ήταν. Οπωσδήποτε δεν ήταν κολακευτικά για μένα. Για το Ίδρυμα. Για το Ίδρυμα καταδικαστικά. Mm-hmm. Διότι εάν δεν άκουγε τους συμβούλους του και άκουγε την Grant Thornton και έκανε οτιδήποτε, πρότεινε η Grant Thornton, το γράφει ως αναστρέψιμο το κακό που έγινε στο νοσοκομείο, και επειδή δεν διστάζω να πω και κουτσοβολιά, έβριζε την κυρία Ξενογιανακοπούλου, την οποία διαδέθη, γιατί το έστειλε στην Οδομέλεια του Συμβουλίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Μάλιστα. Επίσης είπατε στη συνέχεια ότι ο συνεργάτης του κυρίου Βορύδη, ο δικηγόρος κύριος Πλεύρης, του είπε χαρακτηριστικά, του είχε πει: «Υπουργέ, αν περάσεις τέτοιες διευκολύνσεις για τον Τινάν, θα μας παραπέψουν στο ειδικό δικαστήριο». Είναι από... Με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω. Αυτές οι διευκολύνσεις νομίζω ότι υπήρξαν και έκτακτες χρηματοδοτήσεις μέσω του Ερυθρού Σταυρού, αναστολή κατάσχεσης, εξασφάλιση ασφαλιστικών ενημερωτήτων. Αυτά είχαν γίνει. Συνεπώς, σε ποιες άλλες διευκολύνσεις αναφερόταν ο κύριος Πλεύρης στο διάλογο του και στις συμβουλές του και στις προστροπές του προς τον κύριο Βορύδη? Πάλι δεν με καταλάβατε την πρώτη φορά. Μιλάμε για άλλη περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαφόρων επιχειρηματιών, όπου πάλι απεφασίστηκε να είναι η Price Waterhouse ως κριτές, αλλά και μία επενδυτική. Από ό,τι έμαθα μετά, η επενδυτική ήταν ένας κλάδος του ομίλου Μαρφίν. Δεν έχει καμιά σημασία, διότι δεν ευδοκίμησε αυτό το πράγμα, διότι μας κοροϊδεύανε. Κάποιος ήθελε να το δώσει κάπου, υποψιάζομαι, δεν μπορώ να ξέρω. Μάλιστα. Και για να το πάρει, ζητούσε νομοθετικές ρυθμίσεις. Mm. Και εκεί του είπε ο Θάνος ο Πλεύρης στον κύριο Γεωργιάδη: «Εάν τα κάνεις αυτά, έχει δίκιο ο Ανδρέας, θα πας φυλακή». Μάλιστα. Ανδρέας είμαι εγώ. Εάν. Τι νομοθετική δηλαδή, πρωτοβουλία και τις τροπολογίες, τι εννοείτε? Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Πριν από το πλησιάσμα. Λοιπόν, μη με διακόπτε, συγγνώμη για να ολοκληρώνω κάποιες ερωτησούλες. Σε κάποια συνομιλία σας είπατε, συνέντευξη την έχει χαρακτηρίσει ο δημοσιογράφος κύριος Κώστας Ζαφυρόπουλος στην εφημερίδα των συντακτών πρόσφατα, 6/6. Αναγράφεται ως λεχθέν από σας. Από το Γενάρη του 2013 μέχρι σήμερα είναι δοτές οι διοικήσεις. Ανάλογα πώς ήθελε ο Άδωνης ή οποιοδήποτε άλλος υπαγόρευε. Στέκομαι λοιπόν σε δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο. Ενδεχομένως υπαγόρευε και ένας γνωστός βιομήχανος φαρμάκων, είπατε. Γνωρίζετε κάτι γι' αυτόν? Μπορείτε να τον κατονομάσετε, ή υποπτεύεστε ποιος είναι?
Ότι, με συγχωρείτε, το ερώτημα για τον βιομήχανο δεν κατάλαβα σε τίποτα. Ναι. Είπατε, παρισέφρισε στην συζήτηση που κάνατε με τον κύριο Ζαφυρόπουλο, ότι ενδεχομένως αυτός που υποδείκνυε ποιοι θα αλλάξουν διορίες διοικήσεις, ειδωτές, υπαγορεύονταν και από γνωστό βιομήχανο φαρμάκων. Λέχθηκε έτσι από εσάς? Ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός ο βιομήχανος που μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του ΔΣ του ΚΙΕΝ? Δεν ξέρω αν απεδώσει σωστά. Δεν έγινε έτσι. Πείτε πώς. Εκείνο που μπορώ να καταθέσω είναι ότι υπάρχει ένα site, το Newsbomb. Μάλιστα. Που είναι συμφερόντων ή ιδιοκτησίας του... του Γιαννακόπουλου Τζούνιορ. Μάλιστα. Επειδή οι σχέσεις του νοσοκομείου με τους διαφόρους μάνατζερ, σας είπα, δεν έχω δει ποτέ μου ούτε έναν προμηθευτή. Για το άλλο θα με κρίνει η δικαιοσύνη και το θέλω. Παρότι έχει παραγραφεί, το θέλω να με κρίνει. Πήγα και βρήκα τον κύριο Γιαννακόπουλο στο γραφείο του. Και του λέω, εσύ μετά από τόση συνεργασία, τι βρίζεις? Πρόεδρε, δεν έχω τίποτα μαζί σου, αλλά με βολεύει να είναι ο Αυγερινός πρόεδρος, μπας και σώσω τίποτα από το φέση που μου βάλε η τράπεζα που πετσόκοψε τους προμηθευτές. Πώς θα τον βοηθούσε ο κύριος Αυγερινός? Ψάξτε το στον Ερυθρό Σταυρό μετά. Η τελευταία ερώτηση, κύριε Γιώργο. Και τελευταία ερώτηση. Πράγματι, ναι. Σας δίνω ένα λεπτό ακόμα, τελευταία ερώτηση. Θα σας εκθέσω δύο ενδεικτικά περιστατικά που λάβανε χώρα τη χρονική περίοδο που εσείς και οι υπόλοιποι κάνατε απεγνωσμένη προσπάθεια να διασώσετε το Ερίκος Ντινάν. Να αντιστραφεί δηλαδή η κατηούσα και να ορθοποδήσει οικονομικά το ίδρυμα. Είπατε συγκεκριμένα την προηγούμενη Πέμπτη: εμείς είχαμε άδεια γυναικολογικής κλινικής, η οποία υπολειτουργούσε, και σκεφτήκαμε να επεκταθούμε σε έναν τομέα, τη γυναικολογία, που θεωρείται και ήταν και είναι, νομίζω, προσοδοφόρος. Έκανε μια πολύ καλή προσφορά ο κύριος Αποστολόπουλος, ο υπουργός. Ο κύριος Αβραμόπουλος έδωσε τη σχετική άδεια. Και έκτοτε, ένα ή δύο χρόνια, ειλικρινά δεν θυμάμαι, είπατε, δεν έρχονταν οι υπηρεσίες του Υπουργείου για να δώσουν τη βεβαίωση καλής λειτουργίας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε συμβάσεις με κανένα ταμείο και καμία ασφάλιση. Άλλο περιστατικό. Και όχι μόνο. Ναι. Άλλο περιστατικό και αυτό, νομίζω, θα ξέρετε. Αυτό εγγράφεται στις εφημερίδες, δεόντως, ναι, διοχετεύονταν, ότι ουσιαστικά δεν είχαμε άδεια. Μάλιστα. Και... που να καταλάβει το κοινό, έτσι, τι σημαίνει βεβαίωση καλής... Ποιος θα βάλει τη γυναίκα του μέσα πια? Βεβαίωση καλής λειτουργίας. Και άδεια. Και άδεια. Δεν μπορεί. Κατανοητό. Να και μια άλλη περίπτωση που το βρήκα επίσης από τα πρακτικά της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στις 19 πρώτου του 12. Ο κύριος Σπύρος Μουτάφης, γιατρός, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής τότε, του Ντινάν, ισχυρίζεται ότι εγώ σαν νεφρολόγος ζήτησα με αίτησή μου από το Υπουργείο να μου επιτρέψει να κάνω περιτανοϊκή κάθαρση. Το Παπαγεωργίου το πήρε χωρίς αίτηση. Εμάς μας την απέρριψαν. Ποιοι ήταν εκείνοι που βάζανε φραγμό τελικά στον Ντινάν να μπορέσει να ορθοποδήσει, να ανοίξει τα φτερά του, να μπορέσει να βελτιώσει τον κύκλο εργασιών του, να φέρει ασθενείς και να εισπράξει χρήματα τελικά? Αυτούς θα τους... από τα στοιχεία που κατέθεσα και από άλλα που θα ακούσετε, θα το αποφασίσετε εσείς, λοιπόν, ή η δικαιοσύνη. Δεν πω. Εντάξει, νομίζω ότι... Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρίνηση μπορώ να ρωτήσω. Διευκρίνηση πάνω σε αυτές τις ερωτήσεις. Πάνω στις απαντήσεις. Ναι, ναι, κάτι που είπε ο κύριος Μαρτίνης, αν γίνεται, για μισό λεπτό. Ναι, αμήν, μισό λεπτό. Είπατε, κύριε Μαρτίνη, ότι δεκάδες διορισμένους, κατά λέξη, είναι δικά σας λόγια αυτά, φαντάζομαι αναφέρεστε στα ρουσφέτια για τα οποία είχατε μιλήσει την προηγούμενη φορά. Όχι. Είπατε ότι δεκάδες διορισμένους δεν τους είδα ποτέ στον Ντινάν. Δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα αυτό που εξήγησε. Ωραία, η διευκρίνηση. Αυτό ήθελα να πει ο μάρτυρας. Είναι αυτή που διορίζει τον κύριο Αβραμόπουλο. Κοιτάξτε. Σας παρακαλώ, να μην ντουμπλάρω με τις ερωτήσεις όμως. Κυρία Καβαδία, το μεγάλο κομμάτι
Και επειδή ήμασταν νοσοκομείο, κατά νόμον, και επειδή παίρναμε άδεια από το Υπουργείο Υγείας και όχι από την Ομαρχία, είμαστε το μόνο νοσοκομείο εμείς που πληρούσε το 417 προεδρικό διάταγμα τόσο προσωπικό, τόσες νοσοκόμες, πράγμα που οι ιδιωτικές κλινικές από την εποχή που το νομοθέτησε ο Σούρλας παίρνανε αναβολές συνεχώς. Δεν ξέρω αν έχει εφαρμοστεί τώρα. Το μόνο που ξέρω που πληρεί αυτές τις προδιαγραφές, επειδή χτιστήκανε ταυτόχρονα με την ίδια περίοδο, είναι το Ιατρικό Θεσσαλονίκης. Το Διαβαλκανικό. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι να προχωρήσουμε στον κύριο Βλάχο τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βλάχο, είναι 8 τα λεπτά, αλλά έχουμε μια...